Κύριε Αλέφαντε, έλα, λέγε. Το κοτσάρισμα του Αναστασίου στο ντέρμπι, πώς το κρίνετε? Πέσλα τώρα, γελάει ο κόσμος λοιπόν του Αναστασίου, για γέλια. Αυτός είχε ένα τρίχωμα στην τραχανοπλακά του, σαν λύκος για πρόβατα, τα πάντα, αλλά σαν το χορεύοντας με του λύκου στο αυτό το Kevin King, κακός, όπως λέγεται. Σφίγγε εκείνη τη γραβάτα στο γούργουρά του, μπλοκάρει το οξυγόνο, δεν κάνει οξυγονοκόλλη στο κέφαλο και γρασάριο σκληρό δίσκο. Δεν τα ξηγορέα. Το hard disk, πώς λένε. Database. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο. Γιατί το λέτε αυτό? Κοίταξε, γιατί άμα είχε σήμα στο δίκτυο, δεν θα αφήνε μόνο μέσα στην περιοχή το Παγιανόπουλο, θα σχολεί την ψυχούλα του. Τον Αυλονίτη εννοείται. Μπράβο, πες το και τσιθοποί είναι και οι δύο. Κομίκες μεγάλοι, τρομεροί πύρινοι. Τρομεροί, βγάλει φοβερό γέλιο με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Τρομεροί ήταν τα πάντα όλα. Καρέλη, πώς τον είδατε? Κοίταξε, ο Παπαστράτος δεν κάνει για ποδόσφαιρο. Ας το κάνω άφηλο να καπνίσει. Ωραίο, σκέτο, ματσάκο. Αυτό είναι να τον βάλει με τρομάρα σε κάνα στριγκ. Ρινγκ. Πες το και έτσι, μορφωμένο εσύ τη Αγία Σοφιά, να κάνει τον Παλαιστή στα πανηγύρια πάνω στην Αγία Βαρβάρα. Θα του πάρει και να τύφει μια αρκούδα, περάσει αχαλκά στη μύτη, ένα βραχιόλι στο αυτί. Να χαλάσει ο κόσμος, δεν θα ξηγορέα. Μπράβο, πάω να τρέξω τώρα στον Αρδιτό με τον Αναστόπουλο. Νικόλα, έρχομαι ρε. Κύριε Αλέφαντε, τι κάνετε εσείς εδώ? Τι να κάνω, έλα ρε μοιόροφε τώρα, ο Αλέφαντος. Έλα τι, φιλική κούγια. Ο Αλέφαντος άκουσε τηλεβιζιόν για τον τάφο στην Αμφίπολη. Αμφίπολη. Μπράβο, πες το και έτσι, μετρό του Λονδίνου. Εγώ το είπα πιο μελωδικό για να σε γλυκάνω. Γιατί όπως σε κόβω, έχεις μια δεκαετία να ξεμπουκώσεις την εξάτμιση. Σε βλέπω, τρακιά συμπουρή. Οπα. Τι είναι αυτό? Τίποτα, ξυπνητήρι είναι, το βάζω 10 λεπτά να χτυπάει, ναι. Για να μου θυμίζει να ψάλω το μυροφόρο, το μυροβλήτη, τον Άγιο Παντελέημονα, τον Πρόεδρο, το φανταστικό τον κύριο Κόκαλη, που ο Θεός να κόβει σιλικόνη από την Κατερίνα Καινούριου και να του δίνει δεκαετίες και τρικαετίες και ό,τι κάνει το Σταύρο και εσύ θα είμαι. Λοιπόν, που λες, άκουσα για τον Ένικο που κρύβεται μέσα στον τάφο και θα να το δω από κοντά τα πάντα. Ξέρετε ποιος είναι μέσα? Βεβαίως, δεν ξέρω ρε, αλλά δεν το λέω στην αρχαιολόγα ακόμα. Την κρατάω σε απόσταση, θα το πω πρώτα στο Γεωργίου, μπράβο. Και πώς τη κρατάτε σε απόσταση την κυρία Περιστέρη? Έχω κρεμάσει CD γύρω από τον τάφο εδώ στα ξηγορέα. Αχ, πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιος είναι ο Ένικος του τάφου? Ο Ένικος του τάφου, ο Δούρος. Τι μου λέτε? Έλα, τι σου λέω τώρα, ρε Ταπεργκέλ, σου μιλάει ο Αλέφαντος, γνώση ανώτερη και από τη κουνουπίδια, τι να λέμε τώρα. Ο κερατάς έμαθε ότι βγήκα στην κυρία Στάλιν. Εσύ Στάι. Μπράβο, πες το και έτσι, μουστάκι έχουν εκεί δύο. Και κρύφτηκε μέσα στον τάφο για να μην το βρω. Πιστεύετε ότι μέσα στον τύβο Καστά κρύβεται ο Δουρός? Γιατί εσύ πιστεύεις ότι στον τύβο, όπως λέγεται, Παστά είναι ο Μεγαλέξανδρος και σε πειράζει ο Μεγαλέφαντος που λέει ότι είναι ο Δούρος μέσα, ε? Δεν στα εξηγώ ωραία, δεν στα εξηγώ καλά, σε παρακαλώ. Τι είναι, κανένα αρχαίο? Κάτι χτύπησα, ρε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, ρε? Πού είσαι, κυρία Πεκάτσα, πού είσαι? Περιστέρη, Περιστέρη. Δεν πέσω και έτσι, κοτόπουλα και τα δύο. Πού είσαι, κυρία Πεκάτσα? Είχατε αρχαία, κύριε Αλέφαντε. Κοίταξε, Περιστέρη, πήγα να κουτσουλήσει καραμάξι και μετά μιλάς στον Αλέφαντο για να σκαφες τα πάντα άλλα. Το βλέπεις αυτό? 323 π.Χ. Ξέρεις τι είναι αυτό, κυρία 18 Περιστέρη? Το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού με τον ακατανόμαστο τον Δούρο. Πάρε τηλέφωνο, ο κερατά.